Ξεκίνησε η αποστολή προστήμων στου ιδιοκτήτε ανασφάλιση των οχημάτων, οι οποίοι ανέρχονται σε πάνω από 1,1 εκατομμύριο. Μετά την διασταύρωση που πραγματοποίησε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων στι 6 Ιουνίου του 2017. Ωστόσο τρέχουν και δεν φτάνουν δεκάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες οχημάτων καθώς διαπιστώνουν πως έλαβαν κατά λάθο ειδοποιητήριο για να πληρώσουν παράβολο 250 ευρώ για ανασφάλιστο γιοταχή ή μηχανάκι. Λάθη πάντα γίνονται. Ε, Α πάνε να το ψάξουν. Τώρα δεν ξέρω. Θα δώσουμε ο καθένα την του, τα του. Αλλά το ασφαλισμένο είναι πολύ βασικό. Έχουν καταφτάσει μέσω email και έχουν αναρτηθεί στο τάξη στι επόμενε ώρε ε, τα πρόστιμα για ανασφάλιστα οχήματα. Ε, νομίζω είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό με τόση μεγάλη ταχύτητα να επιβληθούν ένα πολύ μεγάλο ε, ποσό προστίμων. Ε, σίγουρα, κάποιε ανακοινώσει και κάποιε προειδοποιήσει θα ωφελούσαν έτσι ώστε όλοι οι φορολογούμενοι να, προτε, να προστρέξουν και να ε, κάνουν κάποια ασφαλιστήρια συμβόλαια. Συνήθιοι λάθη που ήδη εντοπίζονται είναι, παραδείγματο χάρη, να έχει ασφαλιστεί με το όχημα, αλλά η ασφαλιστική να μην έχει ενημερώσει σωστά την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, να μην έχει διαγραφεί από την εφορία κάποιο όχημα που έχει κλαπεί. Η τεθεί σε ακινησία από χρόνια. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ άδικο το γεγονό ότι ξαφνικά το Υπουργείο εφαρμόζει ένα νόμο του 1975 και επιβάλλει αυτομάτω πρόστιμα 250 ευρώ ανα ανασφάλιστο όχημα, το οποίο είναι πάρα πολύ μεγάλο ποσό, σε κάθε πρόσωπο το οποίο δεν έχει προλάβει, το έχει αμελήσει να μην ασφαλίσει το όχημά του. Ε, θεωρώ λοιπόν ότι αυτό είναι άδικο και θα πρέπει το Υπουργείο Οικονομικών να το δει με μια ε, ευρύτητα έτσι, πνεύματος και να δει ουσιαστικά κατά πόσο είναι δίκαιο το να επιβάλλει ε, με έναν τέτοιο τρόπο τα πρόσημα των ασφάλιστων οχημάτων. Στι περιπτώσει που από λάθο κάποιο όχημα περιλαμβάνεται στον κατάλογο των μη ασφαλισμένων, θα πρέπει κατά περίπτωση οι ιδιοκτήτε να απευθύνονται Πρώτον, στην ασφαλιστική του εταιρεία, στην περίπτωση που έχουν πληρώσει και το όχημα ήταν κανονικά ασφαλισμένο κατά την ημερομηνία διασταύρωση, αλλά παρόλα αυτά εμφανίζεται να είναι ανασφάλιστο. Δεύτερον, στην αρμόδια περιφερειακή υπηρεσία μεταφορών, στην οποία έχει εκδοθεί η άδεια κυκλοφορία του οχήματο ή έγινε μεταβίβασή του στι περιπτώσει που το όχημα δεν ανήκε ποτέ στον φορολογούμενο που δέχτηκε ειδοποίηση, το όχημα έχει αλλάξει αριθμό κυκλοφορία, το όχημα έχει διαγραφεί λογοκλοπή. Το όχημα ήταν σε ακινησία κατά την ημερομηνία διασταύρωση. Και τρίτον, στην αρμόδια ΔΟΗ που ανήκει σε περιπτώσει όπως αν υποβλήθηκε αίτηση μεταβίβασης του οχήματο σε ΚΕΠ και δεν έχει εκδοθεί ακόμα η νέα άδεια κυκλοφορία. Ναι, έχουν στείλει πρόστιμα για τα ανασφάλιστα. Είναι πρακτικό μέσο για τη ασφάλιση για το κράτο. Άμα κάνει τη ζημιά, θα την εσύ. Επομένω, δεν υπάρχουν λεφτά τώρα, πρέπει να είσαι ασφαλισμένο. Να σημειωθεί τέλο πω ακόμη περισσότεροι είναι εκείνοι που δεν γνωρίζουν καν ακόμη ότι έχουν στοχοποιηθεί σαν ύποπτοι και αν δεσπεύσουν να μπουν άμεσα στη σελίδα του στο Taxisnet για να διαπιστώσουν αν υπάρχει πρόβλημα και πώ θα το αντιμετωπίσουν. Μπορεί να δεχτούν την επίσκεψη τη αστυνομία που θα του βεβαιώσει πρόστιμο και θα χάσουν άδεια κυκλοφορία και πινακίδε.